Πάμε πρώτα στην Αγία Βαρβάρα στην Αττική να συνομιλήσουμε με δύο κριτικούς, τον κύριο Μπαντελή Πρεντάκη, πρόεδρο Συλλόγου Κριτών Αγίας Βαρβάρας. Κύριε Πρεντάκη, χρόνια πολλά. Καλές γιορτές από Ηράκλειο, από Κρήτη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε εσάς. Καλές εκπομπές, να έχετε υγεία, όλος ο κόσμος υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Από Ανόγια είστε? Είμαι από Ρέθινο Μυλοπόταμο, πριν Μυλοποτάμου. Είδα λίγο την προφορά εκεί, ένα. Ναι. Το κατάλαβα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια τέτοιες μέρες θα ήμασταν κάτω. Και τώρα έχουμε εγκλωβιστεί στην ουσία στην Αθήνα. Ναι. Και αυτό που κάνετε μας δίνει μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρεντάκη, και η κυρία Μαρία Πρωτογεράκη. Ναι, μάλιστα. Η Μαρία Πρωτογεράκη, αντιπρόεδρος στην Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας. Κυρία Πρωτογεράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου υγεία για τον καινούριο χρόνο. Μας χρειάζεται, πιστεύω, περισσότερο από ποτέ. Βέβαια. Και να είναι ένας χρόνος απίκρατος. Κύριε Πρεντάκη, πώς νιώθει ένας κριτικός ο οποίος βρίσκεται στην Αττική και δεν έχει τη δυνατότητα έστω τις ημέρες των γιορτών να κατέβει κάτω στο νησί να δει τους δικούς του ανθρώπους? Κοιτάξτε, η Αθήνα και γενικά όλος ο κόσμος, να μην πω η Ελλάδα μόνο, όλος ο κόσμος πια έχει κατορθώσει ο κριτικός να την έχει πατρίδα του. Έχει γίνει μια Κρήτη όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορεί να είμαστε λίγο στεναχωρημένοι που δεν βρισκόμαστε με τους φίλους μας, με τους συγγενείς μας κάτω στο χωριό, αλλά και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει αφορμή να είμαστε συνέχεια μαζί με τους δικούς μας κριτικούς ανθρώπους. Κυρία Πρωτογεράκη. Θα συμφωνώ και εγώ με το φίλο μου, τον Παντελή. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη σιτία της Κρήτης. Είμαι σχεδόν 32 χρόνια τώρα στην Αθήνα. Δεν σας κρύβω ότι μου λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε κοντά στον τόπο μας. Όσα χρόνια και να μένουμε εδώ στην Αθήνα, δεν πρόκειται να συνηθίσουμε ποτέ τον τόπο αυτόν. Πάντα θα νοσταλγούμε και θα αναπολούμε τις στιγμές που ζούμε στο νησί μας. Ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά, που πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι πάνω απ' όλα και να βρεθούμε και πάλι κοντά στον τόπο μας. Παίρνουμε δύναμη. Κύριε Πρεντάκη, πόσο κριτικοί είστε στην Αγία Βαρβάρα? Στην Αγία Βαρβάρα ξεπερνάμε τις 3.000, 3.500. Τα οργανωμένα μέλη, να ξέρετε ότι είναι 500 με 600 σε καθημερινή βάση κοντά μας. Οι δραστηριότητες, κυρία Πρωτογεράκη, έχουν παγώσει τώρα στη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, είστε δραστήριοι, θα επιστρέψετε δρυμύτεροι. Σίγουρα, σίγουρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, προσπαθούμε να μην είμαστε μακριά από το Σύλλογο. Συζητάμε και με το Συμβούλιο και με τα μέλη μας και κάνουμε σχέδια. Πρώτο ο Θεός, όταν τελειώσει όλο αυτό, να επιστρέψουμε δυναμικά, γιατί η αλήθεια είναι πως μας λείπει. Μας λείπει πάρα πολύ. Προπονήσεις κάνουμε. Προπονήσεις για να επανέλθουμε δρυμύτεροι. Είναι αυτό που μας ενώνει. Προπονήσεις πού, προπονήσεις πού? Με ό,τι μέσο μας επιτρέπει το Skype, όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, καθόμαστε, κάνουμε σχέδια επί χάρτου και όταν πρώτο ο Θεός θα μας επιτρέψει το καθεστώς, θα μπούμε δυναμικά και θα αρχίσουμε πάλι τις δράσεις. Κύριε Πρεντάκη, ένα μήνυμα, όχι μόνο στο Μυλοπόταμο, σε όλη την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή, μέσα από την Κρήτη TV, σας παρακολουθούν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι. Ένα μήνυμα εν ώψη και των γιορτών. Αν μας επιτρέπετε να στείλουμε τρία μηνύματα, γιατί η Μαρία, εκτός των άλλων, εκτός από εξαιρετική αντιπρόεδρος και ραδιοφωνική παραγωγή και καταπληκτική ματιναδολόγος, έχει γράψει τρεις ματινάδες, θέλαμε να τις πούμε. Αν μας επιτρέπετε, βέβαια. Μα και βέβαια, όση ώρα θέλετε εσείς τώρα, μαντινάδες, είναι το ευαίσθητο σημείο της εκπομπής αυτό. Να είστε. Ακριβώς, και επειδή πιο πολύ έχουν ταλαιπωρηθεί τα παιδιά σε όλη αυτή τη δύσκολη και πρωτόχρονη κατάσταση που περνάμε, οι μαντινάδες έτσι αφορούν πώς θα θέλαμε εμείς να είναι ο καινούριος χρόνος. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, καρδιά θέλα μικιού παιδιού να έχει ο νέος χρόνος, που δεν γνωρίζει να θα πει βάσα να πει κραπώνος. Καρδιά παιδιού, από μπορεί με ένα χαμόγελό του, σαν το παιδί να μπεις και εσύ στον κόσμο το δικό του. Και πια θα δεις μια ζωή αλλιώτικη από τις άλλες, χωρίς καημούς, χωρίς πληγές και συμφορές μεγάλες. Εκιά μονάχα η χαρά και αγάπη βασιλεύει, λόγια γλυκά και μια αγκαλιά μοναχά γυρεύει. Καρδιά παιδιού που τα μικρά πράγματα έχουν αξία, πλούτη δεν ξέρει τι θα πούν, δεν δίνει σημασία. Παιδί
που όλοι οι άνθρωποι του φαίνονται οι ίδιοι. Παιδεία που είναι η χαρά και τη ζωή στο λίδι. Κάνε εσύ τη διαφορά χρόνια από του άλλου χρόνου. Μείνε παιδί, φέρε χαρέ και γιάτρεψε τσιπώνου. Και μην ξεχνά για μια ζωή, παιδιά θα είναι στον κόσμο. Τι σου κοστίζει να γεννεί και εσύ για ένα χρόνο. Να γίνουμε όλοι παιδιά. Έτσι. Συγχαρητήρια, μας εντυπωσιάσατε όλους. Κρατάτε δυνατή τη φλόγα της Κρήτης εκεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και θα ήταν χαρά και τιμή μας μέσα από εδώ, από την Κρήτη TV, να τα ξαναπούμε και το 2021, όταν πάρει μπροστά η μηχανή του Συλλόγου μέσα από δραστηριότητες και δράσεις. Συγκινήσατε πολλούς, να είστε σίγουροι για αυτό που λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά, δυνατοί στο έργο που κάνετε και να ξέρετε ότι αυτά που μας κάνετε να νιώθουμε και εσείς μένουν χαραγμένα στην ψυχή μας. Είναι μεγάλο κουράγιο αυτό που κάνετε και μας δίνετε την ευκαιρία, έστω και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, να φτάσουμε λίγο στους συμπατριώτες μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας. Κάναμε μία αρχή σήμερα. Κάναμε μία αρχή. Θα υπάρξει και συνέχεια. Δεσμεύομαι εγώ ίδιος και οι συνεργάτες της εκπομπής. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε να είστε πολύ. Καλά. Υγεία και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.